είναι στα 100 μέτρα βάθος αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε περίπου στα 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το βαθυσκάφος Θέτης στο κατάστρωμα του ωκεανογραφικού Αιγαίου ετοιμάζεται να πέσει στη θάλασσα. Το προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών κάνει τους τελευταίους ελέγχους. Κάθε κατάδυση αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία και πρόκληση. Καλώς, ξεκινάω. Το ταξίδι στο θαλάσσιο κόσμο ξεκινά. Η μαγεία του βυθού, της σιωπής, η επαφή με το υδάτινο περιβάλλον, οι πολύχρωμες εικόνες στο μπλε φόντο, η μοναδική αρμονία δημιουργούν πρωτόγνωρα συναισθήματα σε όσους τολμούν να γνωρίσουν τη θάλασσα βαθύτερα. Είναι ένα υποβρύχιο όχημα το οποίο μπορεί να μεταφέρει δύο άτομα σε βάθος μέχρι 610 μέτρα. Και να παραμείνει στο βυθό για περίπου 6 με 8 ώρες για δουλειά. Πάντα το βαθυσκάφος συνοδεύεται από το ωκεανογραφικό Αιγαίο. Ομορφιά και διάβγεια βυθού νότια της Δίας που προκαλεί δέος αλλά και οργή όταν συναντά σκουπίδια που χαλούν τη μαγεία της θαλάσσιας εξερεύνησης. Το βαθυσκάφος Θέτης μέσα στο οποίο βρισκόμαστε μπορεί να φτάσει μέχρι και 600 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στα 100 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Έχουμε εντοπίσει πολλά πράγματα, το κάθε ένα έχει ξεχωριστή αξία. Άλλη αξία έχει το έβριμα ενός ψαριού, ενός οργανισμού για ένα βιολόγο και άλλη αξία έχει για ένα γεωλόγο, ένα ρήγμα ή ένα το θαλάσσιο τοπίο γεωλογικού ενδιαφέροντος. Μηδέν, έτοιμος. 20 και μπάλας. Το βαθυσκάφος Θέτης βγαίνει από τη θάλασσα και ετοιμάζεται να ακουμπήσει στο κατάστρωμα του ωκεανογραφικού Αιγαίου που το συνοδεύει σε κάθε του βήμα. Το Αιγαίο έχει 21 Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι είναι χρόνια στο πλοίο, ξέρουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά της θαλάσσιας έρευνας και επικοινωνούν άριστα με τους ερευνητές οι οποίοι επιβαίνουν. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, οπότε ξέρουμε τι θέλουν και προσπαθούμε πάντα να τους δώσουμε το καλύτερο δείγμα στο πεδίο εργασίας. Σ' άνοιξε η έκθεση που διοργανώνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών με θέμα τις κλιματικές αλλαγές, μια έκθεση που έχει παγκόσμια εμβέλεια. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της έκθεσης προσκαλέσαμε όλα τα ΜΜΕ και τους ανθρώπους των ΜΜΕ να τους ξαναγήσουμε στις δυνατότητες και στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για να μελετάει τα φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών στις ελληνικές θάλασσες. Βόλτα με το βαθυσκάφος Θέτης στο πλαίσιο της έκθεσης με θέμα την κλιματική αλλαγή που φιλοξενεί το Ενιδρίο Κρήτης στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Γουρνών.